Φίλοι του gamer.gr, καλό μήνα και καλά games. Είναι ο μήνας των... Μάνο, πώς το λέμε αυτό? Ερωτευμένο, Χριστιανά, να σου λέει κάτι. Για όσους πιστεύουν στον Άγιο Βαλεντίνο. Για όσους όμως δεν πιστεύουν, είναι άλλος ένας τρομερός μήνας για video games. Πριν ξεκινήσουμε, να σας ενημερώσουμε ότι δίνουμε Game του μήνα ένα Forspoken για PC, προσφορά του Allkey Shop, το οποίο αποτελεί το Scrooge των video games. Η link υπάρχει στην περιγραφή για να βρείτε τα digital games στην καλύτερη τιμή. Για να μπείτε στην κλήρωση για ένα Forspoken για PC, subscribe, like, share και αφήστε ένα σχόλιο με το video game που θέλετε να παίξετε αυτό το μήνα. 27 Ιανουαρίου, να πούμε ότι βγήκε το GoldenEye 007 FPS και για Xbox Series X και Xbox One και Switch. Επίσης κυκλοφόρησε και το Hi-Fi Rush, ένα rhythm action από τον director του Resident Devil, Shinji Mikami. Έχει ήρωα τον Chai, έναν νεαρό ο οποίος θέλει να γίνει rockstar και έχει μαζί του μια γάτα η οποία ονομάζεται 808. Οι επιθέσεις σας θα προσδίδουν ρυθμό στο παιχνίδι και θα πρέπει να έχετε μια ροή στις κινήσεις σας σε σχέση με τη μουσική. Τα γραφικά είναι cel-shaded, το χαρακτήρα θυμίζει Αμερικανό και τα animations και το στυλ μάχης θυμίζουν Ιαπωνικό action game. Στο gameplay, όπως είδαμε, θα χτυπάτε ρομπότ, θα υπάρχει combo meter όπου θα πρέπει να πατήσετε κουμπιά σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, στο στυλ του Guitar Hero, θα αλληλεπιδράτε με το περιβάλλον και ανάμεσα στη μάχη θα υπάρχουν και διάφορα cutscenes. Ο Τσάι θα κάνει παρέα με φίλους του που θα είναι και συμπολεμιστές στη μάχη. Κάθε level θα έχει διαφορετικό στυλ μουσικής και ένα boss fight στο τέλος του. Το Hi-Fi Rush είναι διαθέσιμο για PC και Xbox Series X και S και μπορείτε να το παίξετε δωρεάν αν έχετε το Xbox Game Pass. Και πάμε στην 1η Φεβρουαρίου όπου κυκλοφορεί το Football Manager 2023 και για PlayStation 5. Έχει ήδη βγει και στα υπόλοιπα format και ξέρω ότι χρωστάω review ακόμα. Κάποια στιγμή θα ανέβει, ελπίζω, μέσα στη βδομάδα. Τώρα, όσοι είστε μαζόκες και θέλετε να το παίξετε σε κονσόλα και σας βολεύει αυτό το σύστημα του να πληκτρολογείτε από το gamepad. Αν δεν έχετε ένα πληκτρολόγιο να ψάξετε να παίξετε, εντάξει, παίξτε το στο PS5. Τους έχεις ήδη δικάσει πάντως. 2 του μήνα έρχεται το Chef Life, a restaurant simulation. Αποτελεί simulation εστιατορίου για όλα τα format, στο οποίο αγοράζετε επίπλωση, φτιάχνετε μενού από διάφορες κουζίνες, μέχρι και δικές σας συνταγές. Πολύ ωραία ιδέα για gameplay βίντεο, όπως επίσης και για το Food Truck Simulator, το οποίο ήταν από τα χειρότερα games του 2022. Για αυτά τα δύο πιστεύω ότι χρωστάμε gameplay. Ίδια μέρα Deliver Us Mars, sequel του Deliver Us The Moon, ένα puzzle adventure τρίτου προσώπου που διεξάγεται 10 χρόνια μετά από το πρώτο μέρος. Εδώ η νέα ηρωίδα Κάθι Γιώχανσον έχει ατύχημα με το αεροσκάφος της στον Άρη και εξερευνά τον πλανήτη με ένα AI robot companion. Επίσης την ίδια μέρα έχουμε και το Fashion Police Squad, ένα FPS που θα κυκλοφορήσει για όλα τα φορμάτ. Έχει χαριτωμένα pixel art γραφικά. Και επίσης πάλι 2 Φλεβάρι έχουμε το Puzzle Bobble 2 και Puzzle Bobble 3. Αυτά τα games έρχονται για PC, PS4, Xbox One και Switch. 10 Φεβρουαρίου έχουμε το Hogwarts Legacy, ένα video game το οποίο περιμένετε πάρα πολύ από εσάς. Είναι action RPG που διεξάγεται στο σύμπαν του Harry Potter. Θα κυκλοφορήσει για PC, PS5 και Xbox Series X και S και θα ακολουθήσουν οι εκδόσεις για PS4 και Xbox One τον Απρίλιο και για Switch τον Ιούλιο. Σε αυτό παρακολουθείτε τη σχολή του Hogwarts ως μαθητευόμενος μάγος, τον οποίο φτιάχνεται από το character creation και εξερευνάτε γνωστές τοποθεσίες. Το ιστορικό του κάστρου θα αλλάζει ανάλογα με την εποχή. Επίσης, παίζοντας θα κάνετε upgrade spells, talents και abilities. Θα κερδίσετε XP μέσα από challenges και θα ανεβαίνετε level. Τα challenges θα περιλαμβάνουν μάχη, quests, εξερεύνηση και άλλες δραστηριότητες. Θα υπάρχουν 4 Hogwarts houses που θα δίνουν house points, ενώ θα μπορείτε να αλλάξετε το δωμάτιο της διαμονής σας μέσω customization. Στην πορεία θα φτιάχνετε το δικό σας στυλ μάχης και θα αποκτάτε αντικείμενα μέσω trading και crafting για να κάνετε μεγαλύτερο damage στους εχθρούς και buffs σε εσάς, ενώ θα δαμάζετε και θα αντιμετωπίζετε αντίστοιχα μαγικά τέρατα. Τέλος, θα μπορείτε να αναπτύξετε φιλίες και με NPCs. Για σχέσεις δεν ξέρουμε ακόμα. Θα μάθουμε όμως, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αν το παίξεις εσύ, Μάνο. 14 του μήνα έρχεται το Black, ένα adventure από την Gearbox για PC και Switch, όπου εδώ πρωταγωνιστές είναι κάποια ασπρόμαυρα ζωάκια. Την ίδια ημέρα όμως κυκλοφορεί και το Wanted Dead για PC, PS4, PS5, Xbox One και Xbox Series X. Αποτελεί ένα action hack and slash, στο οποίο πετσοκόβεται εχθρούς, αντιμετωπίζεται MX, ενώ θα έχει και διάφορα mini games στο στυλ του arcade shoot 'em up, Guitar Hero, να πιάνετε κουκλάκια στο Luna Park και ούτω καθεξής. 15 Φεβρουαρίου έρχεται το Pharaoh A New Era. Αποτελεί remake του Pharaoh που είχε κυκλοφορήσει από την Sierra το 1999. Και την ίδια ημέρα έχουμε το Returnal, το οποίο θα βγει για PC και αποτελεί ένα third person shooter roguelike, το οποίο το έχουμε δει και στο PlayStation 5. 17 Φεβρουαρίου έχουμε το The Settlers A New Legacy, το οποίο αποτελεί reboot του παλιού κλασικού Strategy Settlers, το οποίο είχαμε αγαπήσει και είχα ένα φίλο το Χρήστο με το οποίο λιώναμε ώρες με τη
τη μέρα και πέσαμε split screen multiplayer στην Amiga τότε. Έτσι. Το reboot λοιπόν τη σειρά Settlers θα έχει 3 factions και θα πρέπει για άλλη μια φορά να χτίσετε οικισμού συλλέγοντα resources και να αναπτύξετε το στρατό σα. Θα υποστηρίζει campaign και multiplayer 1v1 και 2v2. Συνεχίζουμε με το Wild Hearts, το οποίο είναι ένα action RPG από την Omega Force, όπου θα πολεμάτε τέρατα που λέγονται Κέμονο σε ένα open world περιβάλλον. Σε κάποια σημεία το παιχνίδι θα θυμίζει Monster Hunter. Θα υπάρχουν 8 είδη όπλων και crafting αντικειμένων. Ό,τι φτιάχνετε θα υπάρχει μόνιμα, εκτός αν το καταστρέψουν οι Κέμονο. Το campaign φημολογείται ότι θα διαρκεί γύρω στις 30 ώρες. Πάμε στις 21 Δευτέρου, όπου έχουμε το Atomic Heart, ένα action RPG first person shooter, το οποίο αναπτύσσει η ρωσική Mantis, η οποία έχει γραφεία και εδώ στην Κύπρο. Εδώ, δίπλα μου, στη Λευκοσία. Λοιπόν, και μάλιστα διεξάγει και γειτονιά. Beta testing. Ναι, έτσι. Τι, μια γειτονιά είμαστε εδώ, ειδικά με τους Ρώσους, κοντοχωριανοί έχουν γίνει πλέον. Λοιπόν, το συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο έχει εκατομμύρια προβολές στο YouTube και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, υποστηρίζεται πάρα πολύ από τους Ρώσους, διεξάγεται σε ένα εναλλακτικό σύμπαν όπου η Σοβιετική Ένωση είχε αναπτύξει στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ρομπότ και με αυτά κέρδισε τους Γερμανούς πιο εύκολα μέσα σε σχεδόν ένα χρόνο. Οπότε το σενάριο ξεκινάει το 1955 όταν τα ρομπότ της Σοβιετικής Ένωσης έχουν ξεφύγει. Πανίσχυρη Σοβιετική Ένωση λοιπόν, σύμφωνα με την εναλλακτική αυτή πραγματικότητα. Θα υπάρχουν melee και ranged όπλα και εχθροί με μηχανικά, βιολογικά ή βιοχημικά μέρη, αλλά και υπτάμενοι εχθροί. Θα υπάρχουν και bosses από ό,τι έχω δει. Υπάρχει crafting καθώς θα συνδέεται με τα λικά μέρη που θα βρίσκεται από τα ρομπότ και επίσης θα κάνετε και upgrades όπλων. Θα υπάρχουν ελάχιστα πυρομαχικά, stealth, quick time events, τηλεκίνηση και διάφορα ακόμη gadget. Και αν δεν σας έφτασε αυτό για τρέλα, συνεχίζουμε με το Like a Dragon Ishin, το οποίο αποτελεί remake του ομώνυμου action adventure που είχε βγει το 2023 για PS3 και PS4. Αναπτύσσεται από τους developers του Yakuza και έχει παρόμοιο στυλ μάχης, που όμως εδώ βασίζεται στα Dharma Points, που είναι πόντι που αποκτάτε όταν ολοκληρώνετε αποστολές και σας δίνουν διάφορα abilities. Εδώ θα υπάρχει και νέο περιεχόμενο, όπως για παράδειγμα το Battle Dungeon. 22 του μήνα έχουμε το Digimon World Next Order, το οποίο θα βγει για PC και Switch, το είχαμε δει παλαιότερα και σε PSV και PS4. 22 του μήνα, Horizon Call of the Mountain για το PlayStation 5, το οποίο θα είναι συμβατό με PlayStation VR 2 και θα παίζεται με κάμερα πρώτου προσώπου. Δυστυχώς, θα είναι casual και linear, παρότι θα υπάρχει επιλογή διαδρομής σε κάποια σημεία. Σκεφτείτε ότι θα υπάρχει και mode με τίτλο River Ride, το οποίο θα είναι απλώς ένα tour. Tragic. 23 Φεβρουαρίου έχουμε το Blood Bowl 3. Τι θα έλεγες εσύ? Ναι, το οποίο είναι ένα sports, τα λέγαμε και λίγο fight game, γιατί ουσιαστικά είναι αμερικάνικο ποδόσφαιρο, αλλά πρέπει να σαπίσει το ξύλο των αντίπαλων, να τους τραυματίσει τους αντίπαλους παίχτες και να τους σκοτώσεις, άμα θες, γιατί όχι, με στόχο βέβαια να σκοράρεις. Αμερικάνικο ποδόσφαιρο λοιπόν. Εντάξει, ελπίζω να μην πάρουν κάποιοι ιδέες για την πραγματικότητα. Την ίδια μέρα έχουμε το Company of Heroes 3, στην έκτη έκδοση της δημοφιλής στρατηγικής της σειράς, θα ελέγχεται τους συμμάχους κατά την εισβολή της Ιταλίας και της Γερμανίας στη Βόρεια Αφρική στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα υπάρχει tactical pause για να δώσετε τις εντολές με την ησυχία σας και ένα νέο πιο ρεαλιστικό σύστημα καταστροφής. Επίσης, οι Ιταλοί παρτιζάνοι θα είναι βοηθητικοί NPCs. Συνεχίζουμε με το Sons of the Forest, το οποίο αποτελεί sequel to the Forest. Εδώ πάλι θα πρέπει να επιβιώσετε, να φτιάξετε την καλύβα σας και να μαζέψετε διάφορα αντικείμενα για εσάς, καθώς θα σας απειλούν εχθροί, οι οποίοι θα θέλουν να σας τα πάρουν. Το οποίο θα έχει ακόμα πιο τρομακτικά όντα και επίσης θα μπορείτε να κάνετε και crafting τα όπλα σας. 24 Δευτέρα έχουμε το Octopath Traveler 2, το οποίο είναι JRPG, όπου επιλέγεται ανάμεσα σε 8 χαρακτήρες και καθένας θα έχει προτιμήσεις για τους NPCs που θα προτιμάει να αλληλεπιδράσει. Ενδιαφέρον. Κάποια κομμάτια του gameplay θα είναι διαθέσιμα μόνο τη μέρα ή μόνο τη νύχτα. Κάθε εχθρός θα έχει κρυφά weaknesses, ενώ στη μάχη θα σας δίνονται breaks και boosts. Με τα breaks θα μπορείτε να σπάσετε την επίθεση του εχθρού, να την μπλοκάρετε και με τα boosts θα μπορείτε να κάνετε boost τα δικά σας stats. 28 Φεβρουαρίου έρχεται το Dungeons of Aether, ένα turn-based strategy για PC, και το Scars Bob, ένα sci-fi third-person shooter στο οποίο θα αντιμετωπίζετε εξωγήινους και γιγαντόσωμους εχθρούς. Τι πιο τρομακτικό. Και μέσα στο μήνα θα βγουν καταρχήν το Darkest Dungeon 2, το οποίο είναι dungeon crawler RPG με roguelike στοιχεία. Επιλέγεται ανάμεσα σε χαρακτήρες με διαφορετικές δυνάμεις και abilities, τους οποίους εξοπλίζετε. Η μάχη είναι turn-based, αλλά θα πρέπει να βάλετε τους ήρωές σας στη σωστή θέση, ανάλογα με τα skills που χρησιμοποιούν στη μάχη, για να είναι πιο αποτελεσματικοί. Και τέλος θα ανεβαίνει και το stress level τους, κάτι που μέσα στη μάχη θα επηρεάζει την απόδοσή τους. Μέσα στο Φεβρουάριο θα κυκλοφορήσει επίσης και το Street Fighter Duel για συσκευές Android και iOS. Είναι ένα free-to-play 2D RPG
brawler που περιλαμβάνει stages από το παρελθόν της σειράς και 40 γνωστούς χαρακτήρες. Θα μπορείτε να κάνετε recruit και upgrade μαχητές από τη σειρά Street Fighter για να πολεμήσουν ενάντια στο ρομποτικό στρατό του Seth και του Σάνταλου. Ενώ θα υπάρχουν και αποκλειστικά skins χαρακτήρων. Οι παίκτες θα μπορείτε επίσης να συνδεθείτε online και να πολεμήσετε με άλλους. Θα μπορείτε να φτιάξετε μια τριάδα από μαχητές και να κάνετε level up ώστε να μάθετε νέα combos και ability. Επιπλέον θα μπορείτε να συμμετάσχετε σε real-time RPG μάχες με τους χαρακτήρες σας ή να τους βάλετε απλά να παίξουν μόνοι τους με τη λειτουργία αυτόματης μάχης και να τους βλέπετε αραχτοί. Και τέλος έχουμε και το Sherlock Holmes The Awakened, ένα remake του ομώνυμου adventure, έτσι γιατί κάθε μήνα θα πρέπει να έχουμε remakes, remasters, reboots και πάει λέγοντας. Αυτές ήταν λοιπόν οι πιο σημαντικές κυκλοφορίες του μήνα, όλες οι κυκλοφορίες συναλλητικά βρίσκονται στο gamer.gr. Αυτά από εμάς παιδιά, καλό gaming και καλή επιτυχία σε εσάς που θα πάρετε μέρος στο διαγωνισμό για ένα Forspoken για PC προσφορά του All Key Shop. Με subscribe, like, share, αφήνετε ένα σχόλιο και μπαίνετε στην κλήρωση η οποία γίνεται σε μια εβδομάδα από τώρα, καμιά δεκαριά μέρες, όποτε το θυμηθούμε γίνεται πάντως. Αυτά. Λοιπόν, τα λέμε. Καλό μήνα σε όλους. Καλό μήνα. Τέλος, θα μπορείτε να αναπτύξετε φιλίες και με NPCs. Για σχέσεις δεν ξέρουμε ακόμα. Θα μάθουμε όμως, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αν το παίξεις εσύ, Μάνο. Είπες, αυτό είναι το μόνο σίγουρο ή μου φάνηκε? Όχι ρε, το μόνο σίγουρο. Για μόνο. Να δούμε το VR. Ομικρόν. Αλλά ο πεινασμένος... Για να δούμε το VR, Χριστιανά. Θα μάθουμε όμως, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Κάθε εχθρός θα έχει κρυφά weaknesses, ενώ στη μάχη θα σας δίνονται breaks και boosts. Με σκοπό κάθε να... Κάθε εχθρός θα έχει κρεβάτι. Κρεβάτι, κρυφά weaknesses, αλλά το μυαλό στο κρεβάτι, Χριστιανά, ένα-ένα, πάρτα, ισοφάρισα. Κάθε εχθρός θα έχει κρυφά weaknesses, ενώ στη μάχη θα σας δίνονται breaks και boosts